Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουλίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις ημέρας σε τίτλους. Ορκίστηκαν οι βουλευτές της περιφέρειας στο κοινοβούλιο. Επίσημη πρώτη για τη νέα σύνθεση της Βουλής όπως προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. 11 συλλήψεις για τα άγρια επεισόδια που ξέσπασαν χθες μεταξύ ομάδων Ρωμά στο Ναύπλιο. 2 κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα ακόμα συλλαλητήριο στο Αίγιο για το ζήτημα των σκουπιδιών που πνίγουν την Αιγαία Άλια. Λύση εδώ και τώρα ζήτησαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής. Μάγευσαν τους θεατές στο θέατρο Απόλλων του Λέτσε στην Ιταλία ο Διονύσης Σούρμπης και η Ευμορφία Μεταξάκη στη συναυλή αφιέρωμα για τη Μαρία Κάλλας. Το Ιόνιαν μετέδωσε απευθείας τη μοναδική συναυλία στην Ελλάδα αλλά και διαδικτυακά. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα Βουλή. Στις 11 το πρωί έγινε η ορκομοσία των βουλευτών. Οι περισσότεροι ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο, ενώ δόθηκε και πολιτικός όρκος από αυτούς που επιθυμούσαν να ορκιστούν με τον τρόπο αυτό. Μεταξύ αυτών, βέβαια, και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τους νέους βουλευτές και ευχήθηκε σε όλους καλή δύναμη. Έντονο άρωμα ανανέωσης έχει η νέα Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Από τους 300 νέους εκπροσώπους του ελληνικού λαού που ορκίστηκαν την Τετάρτη, 112 βουλευτές πέρασαν για πρώτη φορά την πόρτα της Ολομέλειας, με το ποσοστό της ανανέωσης να φτάνει το 43%. Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε η πλειοψηφία των βουλευτών. Στη σχετική διαδικασία πρωτοστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί. Ο Αρχιεπίσκοπος, αφού τελείωσε η ορκομοσία, πήρε για πολύ λίγο το λόγο και ευχήθηκε στους βουλευτές καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους. Ευλογητός η Χριστέ. Εν συνεχεία, όπως προβλέπετε, ορκίστηκαν στο Κοράνι οι τρεις μουσουλμάνοι βουλευτές που προέκυψαν από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ορκίζομαι στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού και του μόνο αυτού προφήτη, ο οποίος είναι ο Μωάμεθ, να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι. Τέλος, δόθηκε πολιτικός όρκος από αυτούς που επιθυμούσαν να ορκιστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Μεταξύ αυτών και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι. Πριν την ορκομοσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και χαιρέτησε έναν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Γαλάζια Έδρανα, καλωσορίζοντάς τους στο Κοινοβούλιο. Καλή δύναμη σε όλους, ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός. Μετά την ορκομοσία, ο προσωρινός Πρόεδρος Γιώργος Βαρεμένος κάλεσε για την 5η 18 Ιουλίου τους βουλευτές να εκλέξουν τον Πρόεδρο της Βουλής. Η πλειοψηφία έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει για τη θέση του Προέδρου τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας ανέφερε πως θα ψηφίσει για Πρόεδρο της Βουλής, τον προτινόμενο από το πλειοψηφούν κόμμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 11 άτομα συνελήφθησαν στο Ναύπλιο μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από το εργατικό κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν αρκετές κατηγορίες, ενώ 2 από αυτούς κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι απίστευτες εικόνες με την αιματηρή συμπλοκή στο Ναύπλιο. Λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί της Αργολίδας προβαίνουν σε συλλήψεις. 9 άνδρες ηλικίας από 17 έως 48 ετών και 2 γυναίκες 42 και 46 ετών αντίστοιχα. Είχαμε ζητήσει από την αστυνομία να έρθει εδώ πέρα γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει. Δεν πάτησε κανένας. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Έσφαζε ο ένας τον άλλον. Οι τραυματίες φύγανε. Έσφαζε ο ένας τον άλλον. Το καταλαβαίνετε.
δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Ούτε στην Ουγκάντα με αυτού δεν γίνεται. Μαχαίρια, ξύλα. Σπάσανε το αυτοκίνητο του ενό, έπεσε πάνω με το αυτοκίνητο του άλλου. Πάνε στα νοσοκομεία. Τώρα για πάλι. Σκοτωθήκατε, ανοίξατε τα κεφάλια. Δεν γίνονται πουθενά αυτά. Σε βάρο των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα τη συμπλοκή, τη παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα, τη απλή, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Όμω για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ένα ανήλικο και ένα 26χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονία, παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα και φθορά ξένη ιδιοκτησία, καθώ και τρία ακόμα άτομα για τα αδικήματα τη συμπλοκή, τη παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα, τη απλή και βαριά σωματική βλάβη και φθορά ξένη ιδιοκτησία. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε σοβαρά ένα 26χρονο, ενώ το επεισόδιο είχε και συνέχεια, αφού μετά τη λήξη τη συμπλοκή ένα 26χρονο έβαλε με όπλο σε βάρο ανήλικη Ρωμά, χωρί ωστόσο να την τραυματίσει. Οι συλληφθέντε θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ναυπλίου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ατόμων που αναζητούνται. Εδώ, παιδιά, τα μαχαίρια να δείτε. Πραγματικά ήταν απίστευτη αγριότητα στα επεισόδια τα οποία έγιναν χθες στην περιοχή του Ναυπλίου μπροστά στα μάτια έντρομων πολιτών και μάλιστα σόκαραν ακόμα και τους ίδιους αστυνομικούς, οι οποίοι, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ της Ελλήνας Μπάστα, προχώρησαν σε 11 συλλήψεις από τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια αυτά. Τώρα, πάμε να δούμε τι έγινε με το πέρασμα του Αντίνου από την Πελοπόννησο. Τα σημαντικότερα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίστηκαν στην περιοχή της Κορινθίας, χωρίς όμως να μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα έντονα. Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Κορινθία και τον Γρηγόρη Καρονίδη από το On Time News για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και το τι ακριβώς έγινε στην ευρύτερη περιοχή. Γρηγόρη, καλησπέρα. Λοιπόν, δεν είμαστε έτοιμοι να δούμε τον... σε πολύ λίγο θα δούμε τον Γρηγόρη Καρονίδη από το On Time News, μιας και είχαμε κάποια μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές στην Κόρινθο. Βέβαια, το πέρασμα του Αντίνου, της κακοκαιρίας από την περιοχή της Πελοποννήσου, δεν άφησε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την έντονη κεραυνική δραστηριότητα η οποία υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή. Από ό,τι φαίνεται, τελικά δεν ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα όπως αυτά τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με την κακοκαιρία. Πάμε να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα. Θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για να δούμε τι ακριβώς έγινε στην Κορινθία. Θα πάμε στο Αίγιο τώρα, όπου με συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης απάντησαν κάτοικοι και φορείς στη συνεχιζόμενη κατάσταση που επικρατεί με τα βουνά σκουπιδιών τα οποία έχουν κατακλείσει την Αιγαία Άλια. Μέσα από τη διαμαρτυρία τους ζητούν εδώ και τώρα λύσεις στο πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μετά το τέλος του συλλαλητηρίου βρέθηκαν στο Δημαρχείο, όπου επέδωσαν ψήφισμα στον Δήμαρχο Θανάση Παναγόπουλο. Η αφόρητη κατάσταση στο Αίγιο, με τα σκουπίδια να σχηματίζουν εδώ και μήνες βουνά και με τη δρομολόγηση προσωρινών λύσεων να καθυστερεί, τοπικοί φορείς και πολίτες της Αιγιάς Άλιας πραγματοποίησαν συλλαλητήριο το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία της Αγίας Λαύρας. Ο κύριος Δήμαρχος κινείται σε ένα νομικό πλαίσιο, ενώ θα έπρεπε να κινείται μέσα σε ειδικό πλαίσιο. Δεν αρκεί να παίρνει τις αποφάσεις που του καθιστούν νομικά υπεύθυνο, αλλά και να τον καθιστούν ηθικά υπεύθυνο απέναντι στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε. Διαφορετικά θα όφιλε να είχε παραιτηθεί από το αξίωμά του. Οι τελευταίες εξελίξεις στην τραγική κατάσταση που βιώνουν οι δημότες της περιοχής σε σχέση με τους τόνους των σκουπιδιών που στιβάζονται σχεδόν μέσα στα σπίτια μας. Είναι η απόφαση για μεταφορά 8.000 τόνων στερεών αποβλήτων στους Χιτά Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Παλέρου και Αγρινίου και έως 15.000 τόνων στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στην Κοζάνη, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις που είδαμε στον τύπο. Δεν πρόκειται μόνο για ένα προσωρινό μέτρο που προφανώς δεν λύγει το πρόβλημα, αλλά για ένα οικονομικό βάρος που θα φορτωθεί στις πλάτες του λαού μας. Κάτοικοι και φορείς θέλουν να ασκήσουν πίεση στους συναρμόδιους φορείς για επίσπευση των προσπαθειών βελτίωσης της κατάστασης, αλλά και για μόνιμη λύση στη διαχείριση του προβλήματος. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ενώ ο Δήμαρχος Θανάσης Παναγόπουλος κάνει λόγο για περίπου 4.000 τόνους αμάζευτων σκουπιδιών, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου μίλησε για 8 με 10.000 τόνους σε δήλωσή του στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου ζητάει. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ούτε ευρώ από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων για τη μεταφορά σκουπιδιών από την περιοχή. Το κόστος να καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, που έτσι κι αλλιώς πάλι εμείς πληρώνουμε. Να προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων που θα έπρεπε ο ίδιος ο Δήμος να τις προσφέρει. Διότι ο έμπορος, και όχι μόνο ο έμπορος, πληρώνει πανάκριβα δημοτικά τέλη. Στο
διαλυτήριο συμμετείχαν οι φαρμακοποιοί του Αιγαίου που σε κάλεσμά τους αναφέρουν πως οι δημότες δικαιούνται καθαρή πόλη και πως η υγεία τους δεν μπορεί να εκτίθεται σε κίνδυνο. Μετά το τέλος του συλλαλητηρίου, οι συγκεντρωμένοι κινήθηκαν στο Δημαρχείο επιδίδοντας ψήφισμα στον Δήμαρχο Θανάση Παναγόπουλο αλλά και στο Πολιτιστικό Κέντρο για να παραστούν στη συνεδρίαση του προγραμματισμένου Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα των σκουπιδιών βέβαια δεν αφορά μόνο την Αιγιάλη αλλά και άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν δεν έχουν τέλος τα μεγάλα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο γενικότερα. Ωστόσο, ο νοεκλεγής Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας δήλωσε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Μάλιστα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μεταβεί στα Ιωάννινα ώστε να δει από κοντά τη διαδικασία που ακολουθείται στο εκεί εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Σωθεί, θα σωθεί. Ό,τι μπορεί να βελτιωθεί, θα βελτιωθεί. Αυτό δήλωσε ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, μιλώντας για τις ΔΕΗ διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τα 68 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί για τις μονάδες διαχείρισης των σκουπιδιών της Πελοποννήσου. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα μεταβώ στα Γιάννενα, όπου θα επισκεφθώ το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο υπάρχει εκεί για όλη την Ήπειρο. Γνωρίζω αυτά τα οποία γνωρίζετε και εσείς από τα μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχουν κάποιες εμπλοκές, ιδιαίτερα μετά την τελευταία απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν ξέρω ακριβώς ότι κάνει η Περιφέρεια. Πάντως, εγώ επαναλαμβάνω την άποψη, την οποία λέγω τα τελευταία χρόνια, ότι το ΣΔΙΤ είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Ο κύριος Νίκας τόνισε ότι η ΣΔΙΤ είναι μια διαδικασία που πρέπει να συνεχιστεί και προανήγγειλε σύσκεψη για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς η διαχείριση των απορριμμάτων από την Τέρνα θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια περίπου. Πρέπει γρήγορα να πάμε στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Εγώ είναι θεωρητικός ο λόγος μου αυτή τη στιγμή. Δεν έχω, όπως ξέρετε, πρακτικές δυνατότητες. Μετά από την 1η Σεπτεμβρίου θα μιλάμε για αυτά, ώστε να λύσουμε το θέμα αυτό γρήγορα. Ή δυνατόν και δια της πάθης να κόψουμε το γόρδιο δεσμό. Ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μεταξύ άλλων τόνισε ότι εγκαταλείπουν περιοχές της Πελοποννήσου τουρίστες αυτή τη στιγμή εξαιτίας του οξύτατου προβλήματος που υπάρχει όχι μόνο στη Μάνη αλλά και στην Ιχαλία και στην Αργολίδα και στο Πόρτο Χέλι. Δεκάδες χωματερές σκορπισμένες εδώ και εκεί. Δεκάδες χωματερές σκορπισμένες από εδώ και από εκεί περίσσεψαν τα λόγια. Εγώ θα ανέβω στην Ήπειρο να δω την πρόοδο που έχει σημειωθεί εκεί ή ενδεχομένως αν υπάρχουν προβλήματα και από εκεί και πέρα θα κοιτάξω να συνεννοηθώ, να συνεργαστώ για να προχωρήσουμε γρήγορα κάποια πράγματα. Τέλος, ο Παναγιώτης Νίκας επεσήμανε ότι υπήρξαν κάποιες υποσχέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης και αυτές πρέπει να υλοποιηθούν. Προσδοκούμε και από αυτήν την κυβέρνηση να παρεύει βελτιωτικά στη σχετική διαδικασία. Ήταν τα λόγια του νέου Περιφερειάρχη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων συνεχίζει να ταλανίζει αρκετές τουριστικές περιοχές της Πελοποννήσου στα μέσα του καλοκαιριού, δημιουργώντας έτσι προβλήματα όχι μόνο στους κατοίκους των περιοχών αλλά και στους επισκέπτες. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι με την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή της Πελοποννήσου. Θα πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην Κορινθία για να δούμε το τι ακριβώς έγινε χθες με το πέρασμα της καταιγίδας Σαντίνος από την περιοχή. Είναι η περιοχή, είναι ο νομός όπου δημιουργήθηκαν τα περισσότερα προβλήματα, αν θα μπορούσε να πει κάποιος έτσι, τις πλημμύρες, τις μικρές πλημμύρες οι οποίες δημιουργήθηκαν σε διάφορα σημεία της Κορίνθου. Πάμε να συνδεθούμε τώρα απευθείας με τον Γρηγόρη Καρονίδη από το timenews.gr προκειμένου να μας δώσει τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε χθες τη νύχτα στην περιοχή της Κορινθίας. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σε ακούμε, δεν είναι καλός ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε να σε ακούσουμε όμως. Δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ, τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ στην Κόρινθο. Χθες το βράδυ, λόγω των αποπτώσεων που ήταν δυνατές, δεν θα έλεγαμε ότι ήταν οι περιμέναμε και που ήταν τα παρελτία. Και όμως ήταν οι καλύτερες προσπαθώσεις να μετατρέψουν τμήματα των δρόμων και να εκλογηθούν κυρίως εκεί. Γρηγόρη, υπάρχει.
υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καθαρά. Θα αναγκαστούμε να διακόψουμε και στη συνέχεια, αν αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα επιστρέψουμε σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα με την νομική σχολή. Η κατάργηση της οποίας ήταν το θέμα το οποίο απασχόλησε την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος. Η Περιφερειακή Αρχή πρότεινε την σύσταση μιας διευρυμένης επιτροπής που θα αναλάβει να υλοποιήσει έναν οργανωμένο τρόπο αντίδρασης. Ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε ότι είναι υπέρ της νομικής, αλλά σημείωσε πως μια βιαστική κίνηση δεν διορθώνεται με μια άλλη βιαστική κίνηση. Το θέμα της κατάργησης της νεοσύστατης νομικής σχολής στην Πάτρα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Την Τετάρτη το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με πρώτο θέμα συζήτηση στη νομική. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, τόνισε ότι με την ίδρυση της νομικής ολοκληρώνεται ένα όραμα πολλών ετών τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση βιάστηκε. Και θεωρώ ότι πρέπει να επαναεκτιμήσει τη στάση της. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία που δίνεται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας πρότεινε τη σύσταση μιας διευρυμένης επιτροπής για έναν οργανωμένο τρόπο αντίδρασης. Καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρώπης να επανεκτιμήσουν τους λόγους που τους οδήγησαν στην εξαγγελία της κατάργησης της νομικής σχολής. Ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε πως είναι υπέρ της νέας νομικής σχολής, αλλά διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να γίνει συνολικός διάλογος για την παιδεία και τον εκπαιδευτικό χάρτη της Αχαΐας, στον οποίο θα αναλυθούν όλες οι στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί και πρέπει να αποκατασταθούν. Είναι προφανές ότι μια βιαστική κίνηση δεν διορθώνεται με μια άλλη βιαστική κίνηση. Και η πρώτη βιαστική κίνηση ήταν το σχέδιο Γαβρόγλου, στο οποίο περιλαμβάνονταν και η συγκεκριμένη εξαγγελία και ίδρυση της νομικής σχολής, την οποία δεν μπορεί παρά να είμαστε υπέρ. Παρόν στη συνεδρίαση έδωσε η Κυπρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών Βενετσιάνα Κυριαζοπούλου, τονίζοντας για ακόμα μια φορά ότι η νομική σχολή είναι ένα αίτημα του Πανεπιστημίου από το 1967 που τώρα κατάφερε να πάρει σάρκα και οστά και δεν πρέπει να καταργηθεί. Γίνονται συνεχείς εκκλήσεις για τη δημιουργία νομικής σχολής και η εκάστοτε πολιτεία νευράκος δεν μπορεί να το προχωρήσει. Να σημειωθεί πως την Πέμπτη το απόγευμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών προγραμματίζει ευρεία σύσκεψη, όπου θα τεθούν επιτάπητος όλες οι απόψεις και θα προγραμματίσουν τον τρόπο δράσης τους. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Την μουσική βραδιά αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, που έγινε χθες βράδυ στο Λέτσε της Νότιας Ιταλίας, μετέδωσε το Ιόνιαν χτίζοντας νέες γέφυρες πολιτισμού. Το Ιόνιαν ήταν το μοναδικό ελληνικό μέσο που κάλυψε τη βραδιά, μεταδίδοντας εικόνα και ήχο από το Θέατρο Απόλλων στο Λέτσε σε χιλιάδες τηλεθεατές αλλά και όσους παρακολουθούσαν διαδικτυακά τη μετάδοση. Στη λυρική βραδιά συμμετείχαν ο ζακυνθινός βαρύτονος Διονύσης Σούρμπης και η Ελληνίδα σοπράνο Ευμορφία Μεταξάκη. Μουσική βραδιά αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας που πραγματοποιήθηκε στο Λέτσε της Ιταλίας μετέδωσε σε απευθεία σύνδεση το Ιόνιαν. Η μετάδοση ξεκίνησε στις 10 το βράδυ της Τρίτης και μετέφερε σε χιλιάδες τηλεθεατές στην Ελλάδα αλλά και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο την εικόνα από το Θέατρο Απόλλων στο Λέτσε. Απόψε έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο, την πολύ μεγάλη chance. Το Ιόνιαν Channel είναι μαζί μας για να σας δώσει την απευθείας μετάδοση της βραδιάς. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το θέατρο, το οποίο έχει αναγεννηθεί τώρα τελευταία και ελπίζω πραγματικά ότι θα έρθετε να μας δείτε από κοντά. Ο διεθνής φήμης βαρύτονος και ζακυνθινός στην καταγωγή Διονύσης Σούρμπης, η Ελληνίδα σοπράνο Ευμορφία Μεταξάκη, καθώς και ο τενόρος Λεωνάρντο Γκραμένια, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό πάνω στη σκηνή. Οι φωνές τους συνοδεύθηκαν από το Quintet Florilegium, ενώ η σκηνοθεσία της όλης μουσικής παράστασης ήταν του μαέστρο Βαλέριο Τετζόρτζι. Το Ιόνιαν
Μακεδονία αν κατάφερε να συνδέσει την Δυτική Ελλάδα με την Νότια Ιταλία και το Ιόνιο με την Ανδριατική, χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού. Η οκταμελής αποστολή του Ιόνιαν και με εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας κάλυψε το μεγάλο αυτό λυρικό γεγονός σε μια απαιτητική παραγωγή εκτός συνόρων. Εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη και του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στο Μπρίντεζι. Από τις υπέροχες αυτές μελωδίες, επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα, προσγείωση στη σκληρή ελληνική πραγματικότητα. Και θα πάμε τώρα στην Καλαμάτα για να δούμε ένα έργο φάντασμα το οποίο εξελίσσεται στο δρόμο Ριζόμυλος Κορώνη, στο τμήμα μάλιστα Τζάνε Καλαμάκη. Όπου αν και το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από το 2012, δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται πριν το 2021. Πρόκειται για έναν δρόμο 7,3 χιλιόμετρων, όπου όμως ένα τμήμα μερικών εκατοντάδων μέτρων υπάρχει εμπλοκή με την αρχαιολογική υπηρεσία. Πάμε στο Γιάννη Συνάπη να μας δώσει λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα. Νίκο, καλησπέρα. Πρόκειται για ένα έργο σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, ένα έργο που δημοπρατήθηκε το 2012, ξεκίνησε το 2013 και αρχικά έπρεπε να έχει τελειώσει το τέλος του 2015, καθώς χρηματοδοτήτο από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Όμως μέχρι το τέλος του 2015 δεν είχαν συντελεστεί ακόμα απολωτριώσεις και έτσι το έργο πέρασε ευτυχώς στο καινούριο ΕΣΠΑ. Ευτυχώς για να έχει τουλάχιστον χρηματοδότηση. Mm-hmm. Ήταν γνωστά τα προβλήματα με την αρχαιολογία, καθώς η παράγνωση μεταλλιδίου περνούσε μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση της μελέτης και τελικά, επειδή υπάρχουν παντού αρχαία, αποφασίστηκε να γίνει κάτι κάβρε, δηλαδή ένα μικρό τούνελ 170 μέτρων. Για να γίνει όμως αυτό το τούνελ θα πρέπει να γίνει ένα άλλο έργο με άλλη εργολαβία που θα προηγηθεί. Μια εργολαβία που δεν έχει ακόμα τη μελέτη για την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων. Έτσι με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2021, αν όχι το καλοκαίρι, ίσως και αργότερα, το 2022. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο 7,3 χιλιόμετρων που θα ολοκληρωθεί μετά από 8 και 9 χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε. Μάλιστα, Γιάννη, πάντως το έργο το συγκεκριμένο, τουλάχιστον έτσι όπως το ακούω, μου θυμίζει πάρα πολύ και την μίνι περιμετρική της Πάτρας, όπου υπήρχαν τα ίδια προβλήματα. Μικρότερο το μήκος του δρόμου εκεί, περίπου στα 3,5 χιλιόμετρα. Μεγαλύτερη ωστόσο η καθυστέρηση, μιας και μιλάμε για παραπάνω από 10 χρόνια από όταν άρχισαν οι εργασίες, μέχρι και που ολοκληρώθηκε μόλις πέρυσι και δόθηκε στην κυκλοφορία. Ας ελπίσουμε να μην έχετε τα ίδια προβλήματα και εκεί στην περιοχή της Μεσσηνίας, έτσι. Μιλάμε και για ένα δρόμο που βρίσκεται σε μια σημαντική περιοχή, στην Ανατολική Πηλία. Συνδέει το Ριζόμυλο με την Κορώνη, μια από τις πιο τουριστικές περιοχές, και βελτιώνει την πρόσβαση προς την Κορώνη, τη Φινικούντα και τη Μεθόνη, θα έλεγα, από την μία πλευρά. Είναι ένα έργο που υλοποιείται την περιοχή Πελοποννήσου και ελπίζουμε τουλάχιστον να τρέξει πιο γρήγορα όταν εγκριθεί η μελέτη και δώσει την άδειά της η αρχαιολογική υπηρεσία. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ το οποίο μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μέτρα ανακούφισης των ιδιοκτητών ακινήτων δρομολογεί εκτός των άλλων η νέα κυβέρνηση, ενώ αναμένεται να τονωθεί και η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την πλευρά τους στηρούν στάση αναμονής για την μείωση του ένφια σε πρώτη φάση και επίσης την απλούστευση των διαδικασιών για αγοροπολισίες και συμβόλαια μέσω περιορισμού της γραφειοκρατίας.
Μέτρα τόνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας και ανακούφισης των ιδιοκτητών ακινήτων προκειμένου να ενισχυθεί η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της νέας κυβέρνησης με βάση τις προγραμματικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Σύμφωνα με τα πρώτα μέτρα προτεραιότητας, η νέα κυβέρνηση αναμένεται να δρομολογήσει σε πρώτη φάση τη μείωση του ένφια κατά 30% εντός της πρώτης διετίας διακυβέρνησης, δηλαδή το 2020 και το 2021. Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδεχόμαστε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, της πολύ νέας κυβέρνησης. Θεωρούμε βέβαια ότι οι μειώσεις αυτές του 20% και του 30% όσον αφορά στον έμφυα δεν είναι η λύση του προβλήματος. Όπως θυμάστε, η Ομοσπονδία ζήτησε την εξ αρχής διαμόρφωση του φόρου ακίνητης περιουσίας, ο οποίος πρόκειται να είναι ένας ενιαίος φόρος χαμηλός και να αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μεταξύ των δεσμεύσεων της νέας κυβέρνησης περιλαμβάνεται και σειρά οικονομικών και φορολογικών κινήτρων, προκειμένου να τονωθεί εκ νέου η οικοδομική δραστηριότητα, η οποία φέτος εμφανίζει τάσεις κόπωσης από την ανάκαμψη των προηγούμενων 18 μηνών. Μεταξύ των κινήτρων αυτών περιλαμβάνονται η αναστολή του φόρου προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για 3 χρόνια, για να στηριχθεί η αγορά ακινήτων, αλλά και η έκπτωση φόρου 40 και 50% για εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων με ειδική μάλιστα μέρημνα για φτωχότερα νοικοκυριά και για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Θεωρούμε ότι είναι όχι προς τη σωστή κατεύθυνση η μείωση του 20, του 10 ή του 30%, πλην όμως δεν πάβει να είναι μία ανακούφιση αυτή τη στιγμή για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων όταν τα εκαθαριστικά από Σεπτέμβριο θα έρθουν με χαμηλότερο φόρο. Εξίσου σημαντική κρίνεται και η πρόθεση της κυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μιας αγοραπολισίας ακινήτου σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάλογα με το είδος της συναλλαγής και του ακινήτου έχουν καταμετρηθεί συνολικά 23 δικαιολογητικά, αν και ουσιαστικά για μια αγοραπολισία το συνήθες μέγεθος είναι περίπου 9 με 10 έγγραφα και πιστοποιητικά. Όσον αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών σε σχέση με τα αγοραπολισίες ακινήτων, γενικά με την κατάρτιση συμβολέων, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια μάστιγα στη μεταβίβαση των ακινήτων. Το ακίνητο που όλοι συνομολογούν ότι είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας βάλεται από όλες τις πλευρές, κυρίως όμως από την τεράστια γραφειοκρατία. Δεν είναι δυνατόν πλέον να γίνει συμβόλαιο. Ξεκινάει κάποιος να πάει τα χαρτιά του στο συμβολιογράφο για συμβόλαιο και το συμβόλαιο μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες και από 1 χρόνο ή να μην γίνει ποτέ. Η παρέμβαση σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική και για τις τράπεζες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο ακινήτων που εκτινάσει τις λειτουργικές τους δαπάνες και δημιουργεί σημαντική χρονοτριβή στη διαδικασία πώλησής τους. Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που εκτυλίχθηκε για περίπου 24 ώρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου και αφορά στην εξέταση νεαρού ατόμου με ψυχιατρικά προβλήματα, την οποία σύμφωνα με καταγγελίες αρνήθηκε γιατρός της ψυχιατρικής κλινικής. Το περιστατικό κατήγγειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ενώ σχετικά ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Την παρέμβαση του εισαγγελέα και του Υπουργού Υγείας ζήτησαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Πάτρας μετά το περιστατικό που κλήθηκαν να διαχειριστούν από την Τρίτη έως και το πρωί της Τετάρτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Σύμφωνα με την καταγγελία των αστυνομικών υπαλλήλων, ασθενής με ψυχιατρικά προβλήματα μεταφέρθηκε με περιπολικό του Τρίτου Αστυνομικού Τμήματος στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρείο Πατρών για ιατρική γνωμάτευση. Η γιατρός, ωστόσο, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αρνήθηκε να τον εξετάσει επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους. Ενεπλάξαν 2 περιπολικά, 4 αστυνομικοί και ένας άνθρωπος ψυχικά άρρωστος, ταλαιπωρήθηκαν και σίγουρα αυτό εν έτη 2019 δεν είναι κάτι που τιμάει κανέναν. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί, θα ενημερώσουμε τόσο τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας όσο και τον Υπουργό το δικό μας. Αξίζει να αναφέρουμε πως στους αστυνομικούς προτάθηκε να μεταφέρουν τον ασθενή με ψυχιατρικά προβλήματα στον πύργο. Κάτι που δεν συνέβη γιατί το ΕΚΑΒ δεν είχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Καταγγέλουμε σαν ένωση ότι χτες το βράδυ τέθηκε θέμα ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στον πύργο για να εξεταστεί, επειδή εδώ δεν υπήρχε η άρνηση αυτή της εξέτασης. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι γεγονότα που προσβάλλουν τόσο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του αρρώστου, όσο και των αστυνομικών. Πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι ότι οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε υπάλληλοι του νοσοκομείου, ούτε υπάλληλοι κανενός.
Για το θέμα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας κίνησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και ενημέρωσε σχετικά τον εισαγγελέα. Δεν είμαι ο αρμόδιος για να αναζητήσω σχετικές ευθύνες, όμως αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και δεδομένης της αυτοκτονίας που είχαμε συμπολίτη μας το περασμένο Πάσχα, πάλι συνοδευόμενος, φρουρούμενος από αστυνομικούς στο νοσοκομείο του Ρίου, είναι κατά πόσο τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία του ασθενούς, η ασφάλεια και η υγεία των αστυνομικών υπαλλήλων αλλά και των συμπολιτών μας. Αξίζει να αναφέρουμε πως εξαιτίας της πρωτοφανούς δέσμευσης αστυνομικών για τη φύλαξη του νεαρού ατόμου, ο διοικητής του 3ου αστυνομικού τμήματος αναγκάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να εκτελέσει χρέη αξιωματικού υπηρεσίας ελήψη προσωπικού. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνια, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και θα πάμε τώρα στο νησί της Κεφαλονιάς, όπου με την βοήθεια της συναδέλφου Ελευθερία Κλουριώτου από το inkefalonia.gr θα δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στο νησί του Ιωνίου. Μάλιστα, οι αφήξεις των κουραζιερόπλοιων σκορπούν χαμόγελα στους επαγγελματίες του νησιού, καθώς αυξάνεται η κίνηση μέρα με την μέρα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κεφαλονιά και την Ελευθερία Κλουριώτου. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κεφαλονιά. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι όσον σεζόν αφορά τα κρουαζιερόπλοια, χθες και λόγω του αντίνοου, βεβαίως μας συμπεριφέρθηκε, θα έλεγα, με θαλπορή. Το κέντρο του εργοστολίου πραγματικά έσφιζε από κόσμο. Δύο τα κρουαζιερόπλοια χθες, ένα σήμερα. Βέβαια, σήμερα οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους επισκέπτες μας να διασπαρούν στις παραλίες αλλά και στα αξιοθέατα του νησιού. Όσον αφορά τις αφήξεις από το εξωτερικό, και σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, βρισκόμαστε στο συν 0,90% φέτος σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο και αντέχουμε κατά κάποιον τρόπο μετά από την πενταετία 14-18 που στα Ιόνια νησιά στο σύνολο είχαμε μια αύξηση του 45 και κάτι, και εκ των πραγμάτων το επόμενο τριμηνό θεωρείται σημαντικό, όπου θα δεχθούμε και τον κύριο όγκο των επισκεπτών, ούτως ώστε να καταλήξει αυτή η τουριστική περίοδος με θετικό πρόσημο. Να, σε φαίνεται λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει ήδη η χρονιά, η σεζόν μάλλον, με μια μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι, και αυτό το οποίο λένε οι επαγγελματίες του κλάδου είναι ότι μάλλον γενικότερα η σεζόν θα κλείσει με θετικό πρόσημο, έτσι. Τουλάχιστον για την περιοχή μας, ναι. Τουλάχιστον για την περιοχή. Μάλιστα, λοιπόν, Ελευθερία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες τις οποίες μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πρώτη φουρνιά από Ιταλούς τουρίστες κατέφθασε στη Ζάκυνθο. Οι περισσότεροι, μάλιστα, ήρθαν για πρώτη φορά στο νησί του Ιωνίου και παρουσιάστηκαν ενθουσιασμένοι για τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Το μεσημέρι της Τετάρτης κατέφτασε το Red Star 1, μεταφέροντας 347 Ιταλούς τουρίστες από το Μπρίντιζι στη Ζάκυνθο. Πρόκειται για το πρώτο δρομολόγιο της Red Star Ferries που θα συνεχίσει τα ταξίδια στο νησί του Ιωνίου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου. Θα περάσω φανταστικές διακοπές με τους φίλους μου και ήρθαμε να θαυμάσουμε τα υπέροχα μέρη της Ζακύνθου αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων που έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Το πλοίο έδεσε στο πόρτο και αποβίβασε κυρίως νεαρούς Ιταλούς επισκέπτες που δήλωσαν ότι ανυπομονούν να θαυμάσουν τη Ζάκυνθο, ενώ ανέφεραν ότι έχουν επισκεφτεί και άλλους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Είναι η πρώτη φορά στη Ζάκυνθο, αλλά έχω επισκεφτεί πολλές φορές την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Κεφαλονιά
Σαλονιά, την Ιθάκη και την Κέρκυρα. Είναι πολύ ωραίο μέρος από όσα έχω δει και ελπίζω να περάσω όμορφα. Έχω ακούσει ότι η Ζάκυνθος έχει σχέση με την Ιταλική παράδοση. Θα μάθω περισσότερα μένοντας εδώ. Τους τουρίστες από την Ιταλία τους περίμεναν λεωφορεία και ταξί προκειμένου να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους, ενώ οι περισσότεροι που κατέφθασαν ήταν νεαρής ηλικίας. Ήρθα και εγώ για τις καλοκαιρινές διακοπές μου. Μου αρέσουν οι παραλίες και ήρθα να περάσω καλά. Δεν είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα, γιατί έχω περάσει από τη Ρόδο και την Αθήνα, αλλά είναι η πρώτη μου φορά στη Ζάκυνθο. Στις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τον Μπάρι με προορισμό το νησί της Ζακύνθου. Μέσω αυτών των ταξιδιών έρχονται στη Ζάκυνθο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές 4 έως 6.000 Ιταλοί τουρίστες. Το τρένο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει λίγο ακόμα να σφυρίξει και επίσημα για την Κάτω Αχαΐα. Το σύστημα των αυτόματων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής και η τρένο ΣΕ δεν έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως για την επίσημη έναρξη των δρομολογίων που δεν αναμένονται νωρίτερα από την Παρασκευή. Εκτός Σειρμού παραμένει ο προαστιακός της Πάτρας προς τα δυτικά, αφού παρότι είχε εξαγγελθεί η έναρξη των δρομολογίων προς Κάτω Αχαΐα για τη Δευτέρα 15 Ιουλίου, με καθυστέρηση 2,5 μηνών περίπου, ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες. Και αυτό γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη όλα τα αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων. Αυτή τη στιγμή τελειώνει η εργολαβία με την τοποθέτηση των καινούργιων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων. Αυτό αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη. Την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η έλεγχη κλιμακίου από τον ΟΣΕ από την Αθήνα προκειμένου να παραλυθεί το έργο και αναμένουμε την Τρινοσέ για να ανακοινώσει πότε θα ξεκινήσει τα δρομολόγια. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει από μέρα σε μέρα. Το γεγονός ότι δεν θα είναι όλες οι μπάρες στη θέση τους ήταν γνωστό εξ αρχής. Όμως μετά τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια με το έργο που δεν εξυπηρετείται από αυτόματα συστήματα ισόπεδων διαβάσεων να αναλαμβάνουν υπάλληλοι της Τρένοσε. Οι υπεύθυνοι του οργανισμού αποφάσισαν πρώτα να τελειώσουν όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις και μετά να επιχειρηθεί η έναρξη των δρομολογίων από την Πάτρα μέχρι και την Κάτω Αχαΐα. Έχει βγει από μια ανάλυση κόστους-οφέλους ότι θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και αναμένεται να γίνει πραγματική κοσμοσυρωή. Η γραμμή έχει προσφάτως ανακοινιστεί. Γίνανε την περασμένη εβδομάδα, τελειώσανε και οι εκορτώσεις μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Είμαστε καθόλου έτοιμοι για να ξεκινήσουμε μόλις το αποφάσισε τρένο ΣΕ. Πληροφορίες θέλουν οι εργασίες να ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες και να γίνονται οι τελευταίες δοκιμές για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ανακοίνωση από την Εργοσέ για το άνοιγμα της γραμμής. Τώρα, κυρίες και κύριοι, συχνές είναι οι εκδηλώσεις που έχουν σημείο αναφοράς στον πολιτισμό κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα διοργανώνονται συναυλίες και μάλιστα δωρεάν. Μία τέτοια βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βρίσκεται σε εξέλιξη σε λίγη ώρα, στο θεατράκι της Μαρίνας στην Πάτρα. Εκεί θα βρίσκεται ο ίδιος Γιάννης Απομόνης, με τον οποίο θα συνδεθούμε για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για την συναυλία από το συγκρότημα Men και ΙΔΕ, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν και θα μας διασκεδάσουν με τα τραγούδια τους και τις μουσικές τους. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το θεατράκι, στη Μαρίνα της Αχαϊκής Πρωτεύουσα, ζωντανά. Πίσω μου βρίσκεται η ορχήστρα, οι τραγουδιστές, οι Men και οι Δεν, οι οποίοι σε πολύ λίγο θα ταξιδέψουν τον κόσμο, ο οποίος σειραίει διαρκώς εδώ, στο υπέροχο αυτό χώρο, στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, για να ακούσει τραγούδια, να ακούσει μελωδίες για το φεγγάρι. Τι άλλο, μια όμορφη μουσική βραδιά, η θερμοκρασία είναι καταπληκτική. Θυμίζει η άνοιξη, είμαστε γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Καμία ένα καλό αεράκι, έτσι, θα έλεγα εγώ. Δεν σε άκουσα, Νίκο. Καμία σχέση με τα χθεσινά. Καμία σχέση με τα χθεσινά, καμία σχέση και με αυτά τα οποία έρχονται από τη νέα εβδομάδα, όπως μας τα λένε και οι μετεωρολόγοι, που επιστρέφει το καλοκαίρι. Είναι μια καταπληκτική ημέρα, βραδιά, έτσι όπως εξελίσσεται σιγά-σιγά. Θα μπορούσατε να δείτε ακόμη περισσότερες εικόνες, αν η κάμερα μπορούσε να στραβεί και προς το ηλιοβασίλεμα, το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πίσω μου η Μαρίνα της Πάτρας, τα παιδιά είναι έτοιμα και μάλιστα έχουμε μια ειδική παραγγελία για το φεγγάρι σήμερα, έτσι και όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρίου έχει προκαλέσει αυτή την εκδήλωση εδώ σήμερα για να την απολαύσουν οι πατρινοί, οι όσοι έχουν μείνει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, που έχουν, όπως είπες και εσύ, επιλογές για να ακούσουν όμορφα τραγούδια, να ταξιδέψουν και να βγουν λίγο από τη μονοτονία και την ρουτίνα της καθημερινότητας. Όπως βλέπετε, ο κόσμος πίσω μου συνεχίζει να φτάνει εδώ στο πανέμορφο θεατράκι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε κάτι, να πάρουμε μια γεύση από αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν λίγο μετά τις 9 και 4, με 9 και 20. Βεβαίως, Γιάννη.
Από ό,τι φαίνεται λοιπόν προμηνύεται ένα όμορφο μουσικό βράδυ απόψε στο θεατράκι της Μαρίνας της Πάτρας, όπως μας είπε και ο Γιάννης Πομόνης, με το εκπληκτικό αυτό ηλιοβασίλεμα το οποίο μας δείχνει τώρα η κάμερα του Ιόνιαν στον Πατραϊκό κόλπο. Πραγματικά όμορφες καλοκαιρινές εικόνες από την Μαρίνα της Πάτρας και μάλιστα δωρεάν για όσους έχουν μείνει στο κλεινό Νάστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Πομόνη αλλά και τους Μεν και Δε για την συναυλία αυτή η οποία θα βρίσκεται σε εξέλιξη σε λίγη ώρα στο θεατράκι της Μαρίνας της Πάτρας. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, καθώς τεράστια είναι τα προβλήματα προσβασιμότητας στην πόλη της Ζακύνθου, η οποία αδυνατεί να εξυπηρετήσει κατοίκους αλλά και ξένους επισκέπτες. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς, όπως η καθαριότητα και η στάθμευση, ώστε οι επισκέπτες να μην φεύγουν με άσχημες εντυπώσεις από τη χώρα του νησιού. Μεγάλες είναι οι ελλείψεις στις υποδομές της πόλης της Ζακύνθου, η οποία αδυνατεί να εξυπηρετήσει ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Η καθαριότητα, η στάθμευση αλλά και το ζήτημα με τους πεζόδρομους είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θέτουν οι κάτοικοι. Σίγουρα η πόλη έχει σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο για μένα είναι τα σκουπίδια, τα οποία δυστυχώς υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε τόσους ξένους, τόσους τουρίστες και δεν προλαβαίνουν οι υπάλληλοι του ΦΟΣΔΑ να κάνουν τη δουλειά τους. Οι δρόμοι δεν είναι όπως πρέπει να είναι ώστε να δεχτούν τόσους τουρίστες και εμάς τους ίδιους. Δηλαδή από θέμα υποδομών δεν υπάρχουν, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όλοι μας έχουμε κοινό στόχο και κοινά τα προβλήματα. Από εκεί πέρα ο καθένας πώς τα αντιλαμβάνεται. Ο πεζόδρομος φυσικά. Ο οποίος χρόνια τώρα ο ένας το δίνει στο Δήμο, ο άλλος στην περιφέρεια και ποτέ δεν γίνεται το πρόβλημα. Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η απουσία καθαρών κοινόχρηστων τουαλετών, αφού η μοναδική που υπάρχει είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο της άναρχης στάθμευσης στα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα οι πεζοί να μην μπορούν καν να διασχίζουν τον δρόμο και να περάσουν απέναντι. Δυσκολεύεται ακόμη και να περάσει από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο πεζοδρόμιο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό. Να ψάχνουν πολύ να βρουν τουαλέτα. Δεν υπάρχουν κοινόχρηστες τουαλέτες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν χώροι που να μπορούν να σταθούν εκτός από τα μαγαζιά και τα εστιατόρια, τους καφέδες και αυτά. Λύσεις που θα κάνουν την πόλη πιο προσβάσιμη ζητούν οι κάτοικοι από τις αρχές και τονίζουν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ξένους επισκέπτες που έρχονται στην πόλη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν αντιμετωπίζονται εδώ και πολλά χρόνια. Ο κόσμος πια έχει αγανακτήσει και μέσα στον κόσμο είμαι και εγώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μακάρι σιγά σιγά να αρχίζει να γίνεται κάτι. Θα προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, αλλά δυστυχώς ευελπιστούμε στο καινούριο δήμαρχο μήπως δούμε κάτι καλύτερο πλέον από αυτό που βλέπουμε τώρα. Κάθε χρόνο οι κάτοικοι τονίζουν ότι τα ίδια προβλήματα τους απασχολούν, χωρίς να αλλάζει κάτι και ιδίως στην τουριστική περίοδο, οπότε και έρχονται χιλιάδες τουρίστες στην πόλη. Επίσης τονίζουν ότι και για τους μόνιμους κατοίκους η εικόνα που παρουσιάζει το μεγάλο αστικό κέντρο του νησιού είναι πολύ άσχημη.
Έναν έξυπνο τρόπο επέλεξε για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του ο προμηθέας της Πάτρας, με τον Πρόμη να είναι μία από τις μασκό της ομάδος η οποία πρωταγωνιστεί στο συγκεκριμένο σποτ. Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο θέλησε να παρουσιάσει ο προμηθέας της Πάτρας τα νέα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε ένα έξυπνο πρόμο βίντεο που πρωταγωνιστεί η μασκότ της ομάδας, ο Πρόμη, απεικονίζεται να ετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Συνέχεια όμως κάτι λείπει από την λίστα που έχει ετοιμάσει ο Πρόμη, αφού δεν έχει πάρει τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος θέλησε να κάνει την πρώτη του παρουσίαση για τα νέα εισιτήρια διαρκείας, περιμένοντας τους φίλους του να ανταποκριθούν. Για διακοπές θυμήσου, προμηθεύσου το διαρκεία σου για τη νέα χρονιά και ζήσε από κοντά το μαγικό ταξίδι που ξεκινά. Αυτό είναι το μότο που επέλεξαν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ του Προμηθέα προκειμένου να ξεκινήσουν την καμπάνια τους για τα εισιτήρια διαρκείας και είναι στο σωστό δρόμο, αφού ήδη το βίντεο που πόσταραν παίζει παντού και έχει τύχει θετικής αποδοχής για την εφάνταστη ιδέα των αρχαιών. Σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης προσκαλεί τους επισκέπτες της πόλης αλλά και τους κατοίκους ο διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας. Πρόκειται για μια μουσική βραδιά που περιλαμβάνει μουσική δωματίου από δύο καλλιτέχνες έργα σημαντικών συνθετών και διοργανώνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Διεθνών Μουσικών Ημερών. Στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης θα φιλοξενηθεί την Πέμπτη στις 8.30 η ώρα μια μεγάλη μουσική βραδιά με τους καλλιτέχνες Benedict Klonker, Tanai Dorken, Σέργα Μπαχ, Μέντελσον, Καλομύρη, Πιατιγκόσκι και Παγκανίνη. Κορυφώνεται αυτή η φάση του Φεστιβάλ Διεθνής Μουσικής Ημέρας Καλαμάτας με την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την 5η 18 Ιουλίου στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης, όπου δύο πολύ σπουδαίοι Γερμανοί μουσικοί, ο Benedict Kleckner στο βιολοντσέλο και η Danae Derken στο πιάνο, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα μουσικής δωματίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και με την στήριξη βέβαια της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Είναι ένα άνοιγμα του φεστιβάλ που το θέλαμε από την αρχή του, γιατί θεωρούμε ότι ένα τόσο πλούσιο φεστιβάλ πρέπει να αφορά όλη την Μεσσηνία και γιατί όχι μελλοντικά και όλη την περιφέρεια. Τη βραδιά διοργανώνουν η Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, το Φεστιβάλ Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας και η Γερμανική Πρεσβεία. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τα masterclasses των Διεθνών Μουσικών Ημερών Καλαμάτας θα λήξουν με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο. Και στόχος είναι να προβάλλουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης. Και επίσης άλλος ένας στόχος είναι να καταδείξουμε ότι αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ζωντανός, ένας χώρος ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να γίνει μέρος της ζωής όλων των συμπολιτών μας, όχι μόνο της Μεσσηνίας αλλά όλης της περιφέρειας, γιατί όπως πολύ σωστά έχει πει και ο κύριος Θέμελης, αυτοί οι χώροι στην αρχαιότητα ήταν χώροι που τους χρησιμοποιούσαν καθημερινά σε όλες τους τις δράσεις. Το μουσικό θεσμό υποστηρίζουν έμπρακτα οι εξής φορείς, μεταξύ άλλων το Ίδρυμα Καρέλια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι πρεσβείες της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ουκρανίας και του Μεξικού, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η τοπική κυβέρνηση του κρατηδίου της Κάτω Αυστρίας.
Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, έτσι όπως την συγκέντρωσε ο Διονύσης Μπινιώρης. Έναν Σέρβο κεντρικό αμυντικό και έναν Βέλγο δεξιό μπακ δοκιμάζει η ομάδα της Παναχαϊκής στην Ολλανδία, προκειμένου να δει αν θα τους αποκτήσει εν ώψη της νέας χρονιάς στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οι κοκκινόμαυροι κοιτάνε αρκετές περιπτώσεις για την μεταγραφική τους ενίσχυση, αφού θέλουν άμεσα να ολοκληρώσουν το ρόστερ της νέας χρονιάς. Εν τω μεταξύ, ο πρώην παίχτης της ομάδας Χρήστος Ελευθεριάδης ανακοινώθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννενα και θα είναι αντίπαλος της Παναχαϊκής στην Super League 2. Πολύ δυνατά φιλικά τεστ θα δώσει εν ώψη της νέας χρονιάς στη ΓΑΜΑ Εθνική η Θιέλα Πατρών, αφού θα αντιμετωπίσει την Λαμία και τον Πανετολικό σίγουρα, ενώ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και με τον Πανιόνιο και τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο σύλλογος θέλει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ θέλει να σφέρει και τον κόσμο στο γήπεδο για να γνωρίσει τη νέα Θιέλα Πατρών. Μεγάλες θα είναι οι αλλαγές στην Ένωση Ερμιονίδες για τη νέα χρονιά, αφού προχώρησε στην αποδέσμευση 9 ποδοσφαιριστών. Το σωματείο θα φτιαχτεί ουσιαστικά από την αρχή από τον προπονητή Δημήτρη Νόλη, ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει σε εισηγήσεις προς την διοίκηση του Αργολικού Συλλόγου. Η διοίκηση της Ερμιονίδας ευχαρίστησε θερμά τους Αλευρά, Κορνελάτο, Πούτσι, Νικολόπουλο, Νικολούδη, Βασιλέρη, Γεωργακόπουλο, Σαμαρά και Γκυμούση για την προσφορά τους τη χρονιά που μας πέρασε. Ενεργά έχει ξεκινήσει η χρονιά για την ομάδα βόλεϊ γυναικών της Κορίνθου, η οποία θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α2. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση της Αφροδίτης Γιώτα και της Ελεάνας Πολίτη και κοιτάει δυναμικά το κομμάτι της ενίσχυσής του για τη νέα αγωνιστική περίοδος. Η Κόρινθος, παρά τον υποβιβασμό της από την βόλεϊ λίγκ γυναικών, κοιτάζει την επόμενη χρονιά και θέλει να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, επιθυμώντας να διεκδικήσει την επάνωδό της στις μεγάλες κατηγορίες. Στην Ακαδημία των Σπορ και την Α2 Χάντμπολ επιστρέφει ο Χαράλαμπος Παπαγιανόπουλος μετά τα 2 χρόνια, όπου βρισκόταν στις ακαδημίες του Διομή Διάργους. Ο 17χρονος αθλητής επιστρέφει στην ομάδα με πολλές προσδοκίες, θέλοντας να την βοηθήσει να κάνει μια καλή πορεία στο νέο πρωτάθλημα, αλλά και ο ίδιος να κερδίσει πολλές και σημαντικές εμπειρίες. Εκεί θα συναντήσει ο συμπαίκτη του τον θείο του Αλέξη Παπαγιανόπουλο και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα στον στόχο της παραμονής σε μια δύσκολη κατηγορία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Ionian, καθώς ακολουθεί εκπομπή Travel Life με την Ελένη Κίτσιο, ενώ στις 10 ακολουθεί εκπομπή 7 ημέρες σινεμά με τον Ιάσο Νατσόλη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.